Εδώ είμαστε, η ώρα κοντεύει 7 και τι λέτε να πάμε λίγο προς τα ανατολικά. Να πάμε στο Μεραμπέλο, εκεί που έχουν ξεκινήσει ήδη οι εργασίες πόντισης του υποβρύχιου καλωδίου που θα δίνει ρεύμα, μόνιμο πλέον ρεύμα και θα φωτίζει τη Σπιναλόγκα, το σπουδαίο αυτό μνημείο που είναι πόλος έλξης χιλιάδων επισκεπτών. Να καλησπερίσουμε τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου, τον Αντώνη Ζερβό, είναι κοντά μας να μας δώσει έτσι και περισσότερες πληροφορίες για τις εξελίξεις, για το που βρισκόμαστε. Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Πράγματι βρίσκεται σε εξέλιξη και μάλιστα με πολύ γρήγορους ρυθμούς ένα πολύ σημαντικό έργο για τον τουρισμό και για την ανάδειξη του πολιτισμού μας. Είναι η πόντιση του καλωδίου ρευματοδότησης της Σπιναλόγκας από το δίκτυο της ΔΕΗ. Και εδώ θα πρέπει να πω ότι για πρώτη φορά είδαμε δημόσιο οργανισμό ο οποίος να αναλαμβάνει ένα έργο και να επιζητεί να το ολοκληρώσει μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και μέσα σε μια χρονιά όπως ήταν η φετινή με τις συνεχείς εκλογές. Σπάνιο φαινόμενο, Δήμαρχε. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Γι' αυτό και το επισημαίνω, γιατί πρέπει να πω ότι ήταν προσωπική επιθυμία του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΔΙΕ του κύριου Μάνου. Όρισε ειδικό σύμβουλο επί τούτου τον κύριο Ηλία Βαδοβά, ο οποίος που λένε πήρε υπομάλης το φάκελο, πήρε τις εγκρίσεις από τους διάφορους φορείς στη διαδρομή και το έργο ήταν κανονικά να ξεκινήσει Ιούνιο, αλλά δεν μπορούσε να ξεκινήσει μέσα στο καλοκαίρι όπως καταλαβαίνετε με τόσο κόσμο και ξεκίνησε αμέσως μετά. Το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει προβλέπει η ΔΕΔΙΕ και που υλοποιείται εκ των πραγμάτων είναι πάρα πολύ σύντομο, δηλαδή προβλέπεται ότι η πόντιση θα ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του Ιανουαρίου και το όλο έργο θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάρτιο, οπότε θα μένει πια από εκεί και πέρα στα χέρια του Υπουργείου Πολιτισμού και της Εφορίας Αρχαιοτήτων να γίνει η μελετούλα για την μεταφορά του ρεύματος στο εσωτερικό του νησιού, εκεί όπου χρειάζεται, στους χώρους όπου χρειάζεται, για να μπορέσει πράγματι να προχωρήσει παρακάτω η όλη διαδικασία που προβλέπει και νέα μελέτη για το φωτισμό της Σπιναλόγκα και μια σειρά άλλα πράγματα, τη δημοπρασία του βιολογικού καθαρισμού, γιατί αυτό το νησί σήμερα που δέχεται 450.000 κόσμο ετησίως με το καλοκαίρι τον Αύγουστο, 3.500-4.000 κόσμο ημερησίως, δεν έχει όλες εκείνες τις στοιχειώδεις υποδομές για να μπορέσει να εξυπηρετήσει σωστά τον σπουδαίο ρόλο του. Okay. Θέλω λοιπόν να πω ότι από τη μια μεριά πολλές φορές έχω πει ότι ευχαριστούμε την κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη, γιατί έστερξε και όταν είδε το θέμα από κοντά διασφάλισε τα 2,5 εκατομμύρια που χρειάζονται για τη μεταφορά του ρεύματος, του νερού και τον βιολογικό καθορισμό πάνω στο νησί, αλλά και από την άλλη μεριά την ΔΕΔΙΕ και κεντρικά αλλά και τοπικά με τον διευθυντή της εδώ, τον Δημήτρη τον Καταρτζή, που έπεσαν πραγματικά πάνω στο έργο. Ειλικρινά, 40 χρόνια που ασχολούμαι με την αυτοδιοίκηση, για πρώτη φορά είδα φορέα να ασχολείται τόσο σοβαρά και τόσο επισταμένα και με τόση ζέση για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Και τους ευχαριστώ ιδιαίτερως βέβαια, εν ονόματι των δημοτών μου αλλά και των επιχειρήσεων που εξυπηρετούνται από αυτή την ιστορία. Νομίζω λοιπόν ότι με την ολοκλήρωση αυτού του σπουδαίου έργου ουσιαστικά θα υπάρχει δυνατότητα πια να γίνουν πολλά πράγματα πάνω στη Σπιναλόγκα, αφού θα μπορούν να. Δήμαρχε, έχουμε... θα πάμε και σε αυτά. Απλά να σας ρωτήσω λίγο έτσι τεχνικής φύσης ένα ερώτημα. Μιλάμε για ένα υποβρύχιο καλώδιο ουσιαστικά, έτσι. Μιλάμε για δύο υποβρύχια καλώδια. Αδίδυμο καλώδιο. Είναι δίδυμο καλώδιο το οποίο μάλιστα δεν μπαίνει στο ίδιο κανάλι. Uh-huh. Είναι το ένα κανάλι από το άλλο, είναι 10 μέτρα. Γιατί αν υποτεθεί ότι πάθει το ένα καλώδιο ζημιά, να μην είναι στο ίδιο κανάλι και επηρεάσει και το άλλο, είναι σε άλλο κανάλι. Είναι επομένως η δουλειά πάρα πολύ και πάρα πολύ σπουδαία. Και γι' αυτό τι μήκος θα είναι αυτά τα καλώδια? Είναι περίπου ένα χιλιόμετρο το καθένα. Και ο οποίο θα έρχεται από την πλάκα. Από την πλάκα, πριν μπούμε στην πλάκα εκεί που είναι ένα μικρό νεκροταφείο, δίπλα ακριβώς θα εγκατασταθεί η μια μονάδα η οποία θα μεταφέρει το ρεύμα και απέναντι ακριβώς στη Σπιναλόγκα θα τοποθετηθεί ένας compact μετασχηματιστής, ούτως ώστε να δίνει ρεύμα στο νησί. Άρα, Δήμαρχε, πλέον όταν ολοκληρωθεί αυτό το έργο, η Σπιναλόγκα, το σπουδαίο αυτό έτσι, νησί μνημείο, θα έχει μόνιμα ηλεκτρικό ρεύμα, έτσι, σταθερή βάση. Αυτό και ήδη είναι σε εξέλιξη η χρηματοδότηση της σύνταξης νέας μελέτης φωτισμού από την μελετήτρια η οποία έχει κάνει τη μελέτη φωτισμού της Ακροπόλεως, της κυρίας Δεκό. Uh-huh. Είναι σε εξέλιξη αυτό
Υπάρχει μελέτη για την συντήρηση και επέκταση επιπασάλων του μόλου πρόσδεσης που σήμερα είναι τελείως ανασφαλής. Όλα αυτά υπάρχουν και προφανώς θα εξελιχθούν από την επόμενη Δημοτική Αρχή, η οποία παραλαμβάνει ένα έργο υψής της σημασίας, και θα πρέπει να πούμε ότι θα παραμείνει στο τραπέζι και η προσπάθειά μας για την ένταξη του μνημείου. Θα πάμε και σε αυτό, Δήμαρχε. Απλά θα σας ρωτήσω, μετά την ηλεκτροδότηση σκυτάλη παίρνουν και κάποια άλλα έργα. Είναι ο βιολογικός καθαρισμός, έτσι? Ακριβώς. Ανασυντάχθηκε η μελέτη πρόσφατα. Θα την ελέγξει η ΔΕΙΑ, η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης, εφόσον την αφήσουν να υπάρξει, για να προχωρήσει να υλοποιηθεί και αυτό το έργο, γιατί δεν είχε έννοια να το δημοπρατήσουμε χωρίς ρεύμα, αφού μια τέτοια εγκατάσταση χωρίς ρεύμα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και παράλληλα εξελίσσονται και οι εγκρίσεις για την μεταφορά του νερού. Γιατί ούτε νερό έχει πάνω στο νησί. Σήμερα εξυπηρετείται ουσιαστικά από τις υδατοδεξαμενές που είχαν οι λεπροί εκείνα τα χρόνια. Προφανώς καθαρίστηκαν, τακτοποιήθηκαν. Κυρίως βέβαια αυτό το νερό για τη Λάτρα, δηλαδή την καθαριότητα, κάποιες εργασίες που γίνονται. Τώρα θα έχει πια και νερό κανονικά. Άρα όλες οι κέρυες υποδομές θα υπάρχουν, Δήμαρχε, δηλαδή ηλεκτροδότηση. Ακριβώς. Αυτό είναι το σημαντικό επιτεύγμα. Και νερό. Ναι, ναι. Αυτό είναι το σημαντικό επιτεύγμα, ότι κλείνοντας αυτή η ιστορία, λογαριάζω μέχρι τέλος του 24, αρχές του 25, το νησί πια θα έχει όλα εκείνα τα απαραίτητα. Τις απαραίτητες υποδομές, ούτως ώστε να παρέχει σωστές υπηρεσίες, πλήρες υπηρεσίες στους χιλιάδες επισκέπτες. Εσείς βέβαια, κύριε Ζερβέ, βάζετε και ένα άλλο ζήτημα προς την, αν δεν κάνω λάθος, προς τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού σε σχέση με τα εισιτήρια, με τα καραβάκια, έτσι, γιατί παρατηρούμε το φαινόμενο του συνωστισμού τις μεσημεριανές ώρες στην Πιναλόγκα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι, ότι ο υπερτουρισμός έχει ζητήματα. Προφανώς και θέλουμε αύξηση του αριθμού, αλλά με έναν τρόπο τους ώστε να μην επηρεάζει αρνητικά. Άρα αυτό μάλιστα είχε υποθεί και από την εκπρόσωπο της ICOMOS που είχε έρθει στα πλαίσια της προετοιμασίας για την UNESCO και είχε υποδειχθεί ότι θα μπορούσε να γίνει μια ειδική διαδικασία τέτοια, ούτως ώστε να υπάρχει φτηνότερο εισιτήριο το πρωί, ξέρω εγώ, στις 10 ή στις 11, από ό,τι στις 1 το μεσημέρι, ούτως ώστε να μην πέφτουν όλοι μαζί, γιατί πράγματι από τις 11.30 μέχρι τις 2.30 είναι τεράστιο το νούμερο των επισκεπτών. Όλοι το έχουμε βιώσει, και δεν μπορεί να εξυπηρε... νομίζω, όλοι το έχουμε έτσι, δει, το έχουμε ακριβώς, βιώσει, Δημαρχή. Ακριβώς. Πρέπει να κάνουμε όλες εκείνες τις ενέργειες, ο Δήμος και η εφορία αρχαιοτήτων, για να πετύχει αυτό το πράγμα. Να πω ότι επίσης και με την εφορία αρχαιοτήτων έχουμε εξαιρετική συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια, και γιατί συντηρούνται τα κτίρια έτσι όπως πρέπει και ετοιμάζονται οι μελέτες, αλλά και γιατί υπάρχει έτσι μια δυνατότητα να συζητάμε σε πνεύμα καλής συνεργασίας και απόδοσης τελικά και με την προϊσταμένη της εφορίας, την κυρία Σοφιανού, αλλά και πριν που ήταν υπεύθυνη του έργου η κυρία Γογόη Μοσχόβη, η οποία έχει προσφέρει τεράστιο έργο στην Πιναλόγκα, αλλά και όλους τους άλλους παράγοντες και υπηρεσιακούς παράγοντες από την Εφαλάς που υπάρχουν και εμπλέκονται, η κυρία Γρονάκη, η κυρία Ζωγραφάκη και διάφοροι άλλοι. Εν πάση περιπτώσει, ίσως δεν θυμάμαι όλα τα ονόματα και καλό είναι να μην αναφέρω άλλο, μην κάνω κανένα λάθος και παραξηγηθώ. Όχι, προς Θεού, προς Θεού. Άρα, Δήμαρχε, αφού λυθούν όλα και δρομολογηθούν όλα αυτά τα έργα που μας περιγράψατε τόσο αναλυτικά, πάμε τώρα στο ζητούμενο, στην Ταμπακέρα. Είναι να γίνει μια νέα προσπάθεια πλέον ένταξης της Πιναλόγκα, της νήσου των Λεπρών, στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, έτσι? Έτσι, εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, μια και ενεπλάκη στο τελευταίο καιρό και το θέμα με τα αιωλικά πάρκα στην περιοχή, όπου ο προαπαιτούμενο για να γίνουν πάρκα είναι να μην υπάρχει μνημείο της UNESCO σε απόσταση 10 χιλιόμετρων. Δεν βγάζει κανείς από το μυαλό μας ότι η άρνηση του να προχωρήσει η διαδικασία όπως είχε δρομολογηθεί από το 9 με Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού επί ΠΑΣΟΚ και ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, τη σημερινή Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, όπου είχε υποδειχθεί, είχε ενταχθεί στην προλίστα των μνημείων από το Υπουργείο, το μνημείο σαν μεμονωμένο μνημείο και όχι σαν συριακή εγγραφή, άρα άνευ σημασίας. Ο στόχος της εγγραφής του μνημείου στον κατάλογο της UNESCO από μεριάς μας δεν είναι γιατί θέλουμε να αυξηθεί ο αριθμός. Θέλουμε να αποκτήσει εκείνο το κύρος παραπάνω που έχει ένα μνημείο το οποίο εντάσσεται στη λίστα της UNESCO, γιατί ο αριθμός των επισκεπτών είναι τεράστιος. Δεν είναι λοιπόν το ζήτημα. Είναι για να αποκτήσει εκείνη την έγκλη που αποκτούν όλα αυτά τα μνημεία και ένα εργαλείο στα χέρια μας, ούτως ώστε να προστατευτεί περισσότερο το μνημείο από υπερβολές,
να μπει κάποια τάξη όλα αυτά τα στοιχεία που υποχρεωτικά θα πρέπει να βάλουμε μπροστά μας όταν θα έχουμε ένα μνημείο. Η πρώτη προσπάθεια ένταξης, λοιπόν, Δήμαρχε, γιατί να βάγισε ουσιαστικά? Αυτό, επειδή, ακούστε να δείτε, αυτό είναι ένα θέμα εθνικό. Η ένταξη των μνημείων στην UNESCO γίνεται από το ελληνικό κράτος, από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ο φάκελος που κατατέθηκε και απεσύρθη έλεγε πάνω Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Πολιτισμού, δεν έλεγε ούτε Περιφέρεια Κρήτης, ούτε Δήμος Ελληνικό Λαό. Έτσι, λοιπόν, θα πρέπει να μας πούνε το γιατί. Γιατί όλα αυτά τα οποία ακούγονται και λέγονται, θεωρώ ότι, επειδή έχω στα χέρια μου όλη την αλληλογραφία, ήμουν από τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι συμμετείχαν από την αρχή στη διαμόρφωση του φακέλου και ξέρω τι έχει γίνει και πώς έχει εξελιχθεί το έργο. Και έχω την αίσθηση ότι κάτι άλλο πρέπει να υπάρχει, είτε ότι η ελληνική πολιτεία, επειδή αυτή την περίοδο διαχειρίζεται και το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα, το θέμα της Αγίας Σοφίας και της ταλαιπωρίας της από τους Τούρκους, ίσως δεν θέλει να διαθέσει αυτή την περίοδο πολιτικό κεφάλαιο για να πετύχει αυτήν την ένταξη. Θεωρώ ότι εκείνοι μόνο μπορούν να μας πούν το γιατί. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι στην UNESCO έχουν ήδη, αν θέλετε, έτσι, μια σχετική αρνητικότητα στην ανάδειξη σκοτεινών μνημείων, όπως το Auschwitz ή το Robben Island στην Νότια Αφρική, που είναι μνημεία ανθρώπινου πόνου. Υπάρχει και αυτό το ζήτημα, αλλά θεωρώ... Αυτό είναι ένα μειονέκτημα, λοιπόν. Ναι, είναι ένα μειονέκτημα, λέτε. Όχι, δεν είναι μειονέκτημα. Είναι θέμα του πόσο πολιτικό κεφάλαιο θέλουμε να διαθέσουμε σε αυτήν την ιστορία. Εάν ενημερώσουμε έτσι όπως πρέπει, εάν πείσουμε τους πρέσβεις των... Γιατί σε αυτή την ιστορία ψηφίζουν οι πρέσβεις κρατών. Ναι. Εάν υπάρξουν διακρατικές συμφωνίες, θα βάλουμε αυτό το μνημείο εμείς, θα βάλετε αυτό το μνημείο εσείς. Είναι μια χαρά. Και να πούμε ότι η ένταξη της Πίνα Λόγκας σε αυτόν τον κατάλογο δεν παρεμποδίζει άλλον αριθμό μνημείων από την Ελλάδα να μπουν. Κάθε χώρα έχει δικαίωμα να καταθέτει φακέλους για δύο μνημεία ετησίως. Και εμείς από το 18 που εντάχθηκαν οι Φίλιππι, μέχρι σήμερα δεν έχει ενταχθεί κανένα άλλο. Θα μπορούσαμε να έχουμε βάλει κι άλλα, λοιπόν. Το επισημαίνετε, Δήμαρχε, φαντάζομαι, γιατί υπάρχει και η άλλη προσπάθεια, το εγχείρημα γενικώς για τα μινωικά ανάκτορα που έχουμε εδώ στην Κρήτη. Γι' αυτό το λέω. Ακριβώς γι' αυτό το λέω, και επειδή δεν υπάρχει πρόθεση καμία να μπει η Σπίνα Λόγκα απέναντι στο μινωικό πολιτισμό, προφανώς είναι τεράστιο το ζήτημα, και το γιατί δεν έχει μπει το ξέρουμε όλοι, αν θέλετε, στην λίστα ακόμα ή ταλαιπωρείται όλη αυτή η ιστορία. Δεν εμποδίζει όμως, αφού θα μπορούσαν να ήταν δύο μνημεία και ας προηγούταν μέχρι να ετοιμαστεί ο φάκελος και να φτάσει το θέμα στο επίπεδο που είναι αυτή τη στιγμή ο φάκελος, γιατί είναι έτοιμος, όριμος. Οι παρατηρήσεις που είχαν να κάνουν με το φάκελο δεν είχαν να κάνουν με τιμή πληρότητα. Το λέει σαφώς το πόρισμα ότι ήταν πλήρης ο φάκελος. Αλλά ήταν πολιτική απόφαση. Ακριβώς. Θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ότι αποφασίζουμε, και ξέρετε, είναι ειλικρινές να πει η ελληνική κυβέρνηση ότι εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να μπούμε σε αυτό. Θα το αφήσουμε γιατί μας ενδιαφέρουν τα γλυπτά του Παρθενώνα. Σεβαστό. Μπορεί να μην μας βολεύει, αλλά θέλουμε ειλικρίνεια. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί αυτό το οποίο οργανώθηκε. Και υπάρχουν, σας ξαναλέω, αν ήξερα ότι θα φτάναμε εκεί, θα είχα και τα έγγραφα να τα δείξω. Τις οδηγίες που παίρναμε σαν ομάδα από την αρχή μέχρι το τέλος, το πώς θα ετοιμαστεί ο φάκελος. Δεν κάναμε κάτι δικό μας. Εμείς υλοποιούσαμε, στην αρχή η Περιφέρεια και στη συνέχεια ο Δήμος, ας πούμε, ήμασταν οι τεχνικοί υποστηριχτές αυτής της ιστορίας. Έδιναν οδηγίες, οι συνεργάτες μας έγραφαν τα κείμενα, τα διορθώναν χάρτες, όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έπρεπε να έχει ο φάκελος. Η στοιχειοθέτηση τότε, το μνημείο υποστηρίζει κάποια από τα κριτήρια της UNESCO για να ενταχθεί, γιατί στην αρχή είχαμε υποδείξει 4 κριτήρια και τελικά το Υπουργείο επέλεξε 2. Ό,τι ζητήσανε εκείνοι, αυτό κάνουμε. Επομένως, δεν μπορούμε τώρα να λέμε ξαφνικά ότι, ξέρετε, δεν έγινε σωστά ή έγινε λάθος. Πού είναι το λάθος, θέλω να ξέρω. Πάντως, Δήμαρχε, νομίζω με την κοινή λογική, το γεγονός ότι θα υπάρχουν πλέον και οι υποδομές που περιγράψαμε πριν, ηλεκτροδότηση, βιολογικός, νερό, δίχτυα κτλ., θα είναι ένα σύν, ένα ατού σε μια νέα προσπάθεια διεκδίκησης ένταξης της Πίνα Λόγκας. Η ανάδειξη του μνημείου, πέρα από τη δικιά του τη δυναμική, γιατί ξέρετε, ασχοληθήκαμε με αυτό διότι μας το επέβαλε ο κόσμος που πηγαίνει. Δηλαδή, όταν ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια, ήταν γύρω στις 300-320.000 επισκέπτες και τώρα έχουμε ξεπεράσει τις 450. Τι να αναζητήσουμε παραπάνω να κάνουμε? Το ζήτημα είναι αυτό το μνημείο να προστατευθεί, να συνεχίσει η συντήρησή του και η ανάδειξη των κατασκευών που υπάρχουν μέσα και να γίνει έτσι ούτως ώστε να εξυπηρετεί περισσότερο τον κόσμο και να μην υπάρχει αυτός ο υπερτουρισμός κάποιες περιόδους της ημέρας, η οποία δεν βοηθάει
ουσιαστικά την ανάδειξη του μνημείου. Να υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν οι νέες μορφές προβολής στοιχείων social media πάνω στο νησί. Θα μπορούσαμε να κάνουμε, μην ξεχνάτε, ότι η μεγάλη εκδήλωση που είχαμε κάνει με τη συναυλία του Απόκοπου από τον Νίκο τον Ξηδάκη, είχαμε φέρει ρεύμα με γεννήτρια πλωτή, γιατί δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα. Το θυμόμαστε. Εκδηλώσεις επί τούτου για την ανάδειξη του μνημείου και όχι μόνο την ανάδειξη του μνημείου και της ιστορικότητας και της λογικής των αποκλεισμών και οτιδήποτε αποφασιστεί, ας το πούμε έτσι, με προσοχή και φιδό, για να μην, αν θέλετε, υπερπροβληθεί το μνημείο. Ο στόχος δεν είναι αυτός. Ο στόχος είναι να αναδειχθεί και να αποκτήσει το κύρος και την υπόσταση που του αξίζει ένα τέτοιο μνημείο που ο ίδιος ο κόσμος δείχνει ότι το θέλει να είναι εκεί με αυτόν τον τρόπο. Άλλωστε, Δήμαρχε, νομίζω όλοι το έχουμε αντιληφθεί ότι η εκτόξευση της επισκεψιμότητας στη Σπιναλόγκα τα τελευταία χρόνια για την εκτόξευση έπαιξε ένα ρόλο και παραπάνω δημοσιότητα και με την τηλεοπτική σειρά που είχε γίνει και με τη Βικτόρια Χρήστο. Βέβαια, όλα αυτά. Νομίζω όλα αυτά, όλα αυτά, βεβαίως. Βεβαίως, έτσι είναι. Γι' αυτό και ένα ασημαντικό που θα πρέπει να πούμε επίσης σε όλους αυτούς που ευχαριστούμε, όπως ήταν η ΔΔΕ, η κυρία Αγγελοπούλου, πρέπει να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ελληνίδα πλέον, τη Βικτόρια Χίσλοπ. Ελληνίδα, καλά το λέτε. Η οποία Ελληνίδα πλέον έχει την ηθαγένεια, έχει την υπηκότητα, είναι δημότης του Αγίου Νικολάου, ψήφισε στις τελευταίες εκλογές, διότι με τον τρόπο που έγραψε το πρώτο της έργο, κατάφερε να βάλει στα σπίτια και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό ένα πολύ δύσκολο θέμα, όπως είναι η νόσος του Χάνσεν, η λέπρα, και να συζητείτε εύκολα ένα πολύ δύσκολο θέμα το οποίο αποτελούσε κοινωνικό στίγμα. Είναι τεράστια η προσφορά της και η ανάδειξη αυτού του ζητήματος και η ευκολία συζήτησης αυτού του ζητήματος. Και το έχουμε πει πολλές φορές ότι τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι επιλέγουν να ζήσουν στον τόπο μας, να νιώσουν τον τόπο μας σαν δεύτερη πατρίδα, είναι οι καλύτεροι προσβευτές μας. Πρόσφατα, μάλιστα, αναγορέψαμε για τον ίδιο λόγο επίτιμο δημότη τον Άντωνη Χόροβιτς, έναν μεγάλο συγγραφέα Άγγλο, με πάρα πολλές σπουδαίες επιτυχίες, βεβαίως. Και σπουδαίες επιτυχίες. Αυτοί οι άνθρωποι μας χρειάζονται, γιατί ουσιαστικά μεταφέρουν την ποιότητα του τόπου μας με το δικό τους τον τρόπο σε όλο τον κόσμο και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερως. Και βέβαια και εσάς. Και εσάς τα μέσα και ειδικά το Crete TV, το οποίο πάντα είναι ανοιχτό σε εμάς για να προβάλλουμε κάποια θέματα του τόπου, τα οποία στην πραγματικότητα δεν είναι θέματα μόνο του τόπου, είναι της Κρήτης ή της Ελλάδας. Γιατί τα μνημεία δεν είναι του Αγίου Νικολάου, του Μεραμπέλου, της Κρήτης. Είναι παγκόσμια. Σωστά. Πολύ είναι παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Και πρέπει να τα βγάζουμε έξω από τα όρια μας για να τα μαθαίνει ο κόσμος. Και έτσι το συγκριτικό στοιχείο που έχουμε στον τουρισμό, ο υψηλός πολιτισμός μας, να φτάνει στα πέρατα του κόσμου. Σωστά. Και κλείνοντας, κύριε Δήμαρχε, θέλω έτσι ένα σχόλιο. Έχουμε, εσείς αποχαιρετάτε το Δημαρχιακό Θόκο, έχουμε αλλαγή σκυτάλης, αναλαμβάνει νέος δήμαρχος. Έτσι, ένα σχόλιο θέλω για το τέλος από εσάς. Τι αφήνετε πίσω και ποια είναι η μεγάλη προκλήση για το Δήμο Αγίου Νικολάου την επόμενη πενταετία? Κοιτάξτε, 40 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση θεώρησα ότι είναι σκόπιμο πλέον να αφήσω τον Θόκο το Δημαρχιακό για τη νεότερη γενιά, γενιά του Πολυτεχνείου, η οποία πρέπει να κλείσει τον κύκλο της και να αναλάβει η νέα γενιά, έστω και με διαφορετικό τρόπο, με άλλες αρχές. Θεωρώ ότι ένα μεγάλο πακέτο έργων και ιδιαίτερα σημαντικών θα πρικοδοτήσουμε την επόμενη Δημοτική Αρχή. Θα έλεγα ότι σημαντικό είναι η ολοκλήρωση των έργων της Σπιναλόγκας, αλλά κυρίως η διασύνδεση και το νέο δίκτυο ύδρευσης όλης της παραλιακής ζώνης, ένα έργο ύψους 25 εκατομμυρίων, το οποίο ξεκινάει υπό την εποπτεία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης και που ουσιαστικά θα βελτιώσει και αυτό την ποιότητα ζωής της περιοχής, και βέβαια την ολοκλήρωση του ΒΟΑΚ που ξεκινάει από τον Άγιο Νικόλαο, ξεκινάει από το Λασίθι, όχι τυχαία, γιατί περασμένο καιρό, την περίοδο 14-19, τρέξαμε και δώσαμε γρήγορες απαντήσεις στις περιβαλλοντικές μελέτες και έτσι ολοκληρώθηκαν οι μελέτες και ελπίζουμε ότι σύντομα θα ξεκινήσει και η υλοποίηση του έργου. Έχει εγκατασταθεί εργολάβος. Οι μπουλντόζες, Δήμαρχε, έχουν μείνει λίγο στάσιμες τώρα εκεί στα εργοτάξια του ΒΟΑΚ. Ήταν τα πρώτα, αλλά νομίζω οι μπουλντόζες είναι λίγο στάσιμες. Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Οι μελέτες οι οποίες υπήρχαν δεν ήταν απολύτως πλήρεις. Όμως η πρόθεση να τρέξουν, να εγκαταστήσουν εργολάβο σημαίνει ότι θέλουν να υλοποιηθεί το έργο. Ναι, καθυστέρησε περίπου ένα χρόνο να ξεκινήσει το έργο. Θα ξεκινήσει όμως, διότι υπάρχει και η χρηματοδότηση
από το Ταμείο Ανάκαμψης που υποχρεώνει το έργο να τελειώσει μέχρι τέλος του 27, άντε του 28, ουσιαστικά μαζί με το αεροδρόμιο. Οπότε με αυτά τα δύο έργα, η πρόσβαση και η αποχώρηση από το αεροδρόμιο για την τουριστική μας περιοχή και τη δική μας και της Χερσονήσου θα είναι εξαιρετικά εύκολη και απλή και θα βοηθήσει έτη περαιτέρω. Η επόμενη Δημοτική Αρχή λοιπόν θα έχει αρκετά πράγματα να υλοποιήσει, όπως και δύο σχολικά συγκροτήματα που θα παραδώσουμε τις μελέτες, να τρέξει. Νομίζω ότι είναι όλοι νέοι και θα ελπίζω ότι στην λογική της συνέχειας των Δημοτικών Αρχών θα πατήσουν πάνω σε αυτά που θα αφήσουμε, θα βάλουν τη δικιά τους στη σφραγίδα και θα προχωρήσουν παρακάτω. Μάλιστα. Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθώ να είστε καλό καλά. Βράδυ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.